Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή την μάσκαρα της Maybelline The Last Sensational. Θα δείτε και σε λίγο το tutorial. Καταρχήν να σας δείξω το βουρτσάκι, το οποίο είναι πλαστικό όπως είναι σε όλες τις Maybelline τις μάσκαρες και είναι από τη μία πλευρά πιο κοντό και από την άλλη πιο μακριές οι τριχούλες. Έχω παρατηρήσει ότι από την πλευρά που είναι πιο κοντές διαχωρίζει καλύτερα τις βλεφαρίδες, ενώ από την άλλη πλευρά δίνει περισσότερο όγκο. Είναι μια πολύ ωραία μάσκαρα, δηλαδή δίνει έτσι έντονο αποτέλεσμα, όπως θα δείτε και στο tutorial παρακάτω. Συνήθως οι μάσκαρες από την αρχή δεν με εντυπωσιάζουν και όσο περνάει ο καιρός και αρχίζει και τελειώνει λίγο η μάσκαρα, εκεί μου αρέσει πιο πολύ γιατί στην αρχή έχει πάρα πολύ προϊόν και γίνεται, αφήνει τέλος πάντων περισσότερο προϊόν στις βλεφαρίδες και δεν μου αρέσει τόσο, ενώ στην πορεία επειδή αφήνει λίγο μπορείς να και εσύ να το διαχειριστείς έτσι λίγο καλύτερα, να βάζεις όσο θέλεις παραπάνω, ενώ όταν βάζεις με τη μία πολύ προϊόν δεν είναι τόσο ωραίο. Πάντως σε σχέση με άλλες που έχω χρησιμοποιήσει μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω όπως όλες οι μάσκαρες της Maybelline πρέπει να κάνει και αυτή γύρω στα 15 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρη βέβαια γι' αυτό. Δεν είναι τόσο υγρή όσο είναι κάποιες άλλες, δηλαδή με το που τις βάζεις που αρχίζει και αφήνει τέλος πάντων προϊόν γύρω από τα μάτια ή και στην πορεία έχω παρατηρήσει ότι κάποιες άλλες δεν στεγνώνουν, δηλαδή να κολλήσουν οι βλεφαρίδες στην περιοχή κάτω από το φρύδι τέλος πάντων, αφήνει προϊόν από κάτω και μουτζουρώνεσαι και γίνεσαι χάλια. Η συγκεκριμένη δεν το κάνει αυτό. Οπότε λοιπόν, αυτά είχα να πω. Πάμε να δούμε το tutorial. Αν έχετε χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη μάσκαρα θα ήθελα να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο από κάτω ή αν έχετε κάποια πρόταση για να δοκιμάσω καινούρια, γράψτε μου κάτω από αυτό το βίντεο για να το δω και να το δοκιμάσω τέλος πάντων κάποια στιγμή. Αυτά λοιπόν από μένα. Ας περάσουμε στο tutorial. Bye!